Θέλω να πάμε στον πρόεδρο νεοχωρίου Βοσπόρου, τον κύριο Λάκη Βίγκα, ο οποίος έχει τοποθετηθεί αρκετές φορές μέσα από την εκπομπή μας και αν δεν κάνω λάθος βρίσκεται στην Αλεξανδρέτα, σωστά. Την καλησπέρα μας κύριε Βίγκα. Καλησπέρα σας. Μάλιστα, είμαι στην Αλεξανδρέτα, στο αυτοκίνητο μέσα, γι' αυτό και με βλέπετε αρκετά μέσα στο σκοτάδι. Δεν υπάρχει ξενοδοχείο να διανυκτερεύσουμε. Απλώς ήρθα και εγώ εδώ με έναν συνάδελφό μου να επισκεφθώ τις πληγείς περιοχές, να δω και την ορθόδοξη κοινότητα με την οποία συνδέομαι, να δω και τα πράγματα από κοντά και να συμπαρασταθώ τους ανθρώπους όσους γνωρίζω και εγώ προσωπικά εδώ για και αρκετά χρόνια. Για όσους δεν γνωρίζουν, κύριε Βίγκα, Αλεξανδρέτα, το επίκεντρο, κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, είναι στην νότια όλη του... Ναι. Περιοχή, αλλά κυρίως η Αλεξανδρέτα, αλλά και η Αντάκια, δηλαδή η Αντιόχη, έχουν μεγάλες ζημίες. Η Αντιόχη, όπου πραγματικά η παλιά πόλη, εμείς αύριο το πρωί θα πάμε εκεί. Σήμερα επισκέφτηκα τη Μερσίνη, διότι στη Μερσίνη έφυγαν από την Αντιόχεια, έπρεπε να πηγήσουν μια στέγη. Αναγκάστηκαν να πάνε στην Μερσίνη και μεταξύ, εγώ μιλάω βέβαια τώρα μόνο για αυτή την περιοχή, ενώ σε άλλες 10 πόλεις υπάρχει το ίδιο δράμα, το ίδιο φαινόμενο, ο ίδιος πόνος και καταλαβαίνετε ότι δεν αλλάζει και με την ταυτότητα και με τη θρησκεία του κάθε ανθρώπου. Είναι το ίδιο πράγμα και... θα το Αντίγιαμαν και Μαλάτια και Σομάρας και Ούρφα και Διάρβα και παντού και Οσμάνιε. Αλλά κυρίως εγώ που επισκέφτω αυτή τη ζώνη, να σας πω πιο συγκεκριμένα για αυτή την περιοχή που επισκέπτομαι. Ήταν χθες το βράδυ στα Άδανα, σήμερα είναι και Αλεξανδρέτα. Και τώρα είμαι κοντά σε ένα προάστιο της Αλεξανδρέτα, το Great Arsous, όπου και εδώ υπάρχει μια κοινότητα και ένας ναός ο οποίος κατεδαφίστηκε. Ξενοδοχεία που έχουν πέσει ολόκληρα. Είναι πραγματικά ένα μεγάλο δράμα. Ασφαλώς θα ξεπεραστεί αυτό μέσα στο πέρασμα του χρόνου, αλλά θα αφήσει πολύ πόνο, θα αφήσει πολλές βαριές πληγές. Κύριε Βίγκα, πόσες ώρες βρίσκεστε σήμερα, φτάσετε στην περιοχή? Όχι, χθες το βράδυ. Χθες το βράδυ. Τι έχετε αντικρίσει? Θέλω λίγο να μου πείτε τι έχετε αντικρίσει, τι έχετε βιώσει και αναφορικά και με την Ορθόδοξη κοινότητα, αν υπάρχουν αγνοούμενοι. Υπάρχουν και αγνοούμενοι, υπάρχουν και περίπου 50 θύματα που έχουν εντοπιστεί. Η κοινότητα εδώ, σε διάφορες περιοχές, σε διάφορες πόλεις που είναι κοντά και κομοπόλεις έχουν, υπάρχουν ναοί. Περίπου 6 έχουν καταδαφιστεί. Ένα ο καθεδρικός ναός και ο καθολικός και ο προτεταντικός. Είναι μια περιοχή που υπήρχε γενικό στοιχείο. Ιστορική κοινότητα θα έλεγα, είναι πολύ ιστορική κοινότητα, εδώ και αιώνες υπάρχει. Βέβαια αυτή τη στιγμή είναι όλοι συγκλονισμένοι, αλλά όλοι βρίσκονται σε ένα διέξοδο, δεν ξέρουν ποια θα είναι η επόμενη μέρα και η εδώ παρουσία τους και εδώ ζωή τους, διότι πάρα πολύ, κυρίως από την Αντιόχεια, μέσα από την πόλη όπου είναι το κέντρο της αντιοχιανής κοινωνίας, κοινότητας να πούμε, έχει σχεδόν 85% οι αναπομείναντες έχουν φύγει σε άλλα προάστια και σε άλλες πόλεις. Άλλοι θα πάνε Κωνσταντινούπολη, άλλοι Άγκυρα, άλλοι Αντάλια, αλλά βρίσκονται σε ένα διέξοδο, σε ένα φόβο. Δεν μπορούν να πιστέψουν ότι δεν προλαβαίνουν να ζήσουν τον πόνο τους. Δεν μπορούν να αντιληφθούν το πένθος τους. Χάνουν δύο αδέλφια, χάνει το παιδί, η μάνα το παιδί, και δεν μπορούν να καταλάβουν, διότι είναι άστεγοι, δεν έχουν τροφή, δεν έχουν τις άμεσες ανάγκες και καταλαβαίνετε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο. Και εγώ με τον τρόπο μου και άλλοι παράγοντες, όπως και ο Μητροπολίτης Ήμβρου και την Έδου κύριος Κύρλος, με νέους ανθρώπους από την Ήμβρο, ο σύνδεσμός μας ο Σύρκη, ήρθαμε εδώ όλοι με έναν τρόπο και προσπαθούμε να επισκεφτούμε. Μάλιστα. Κύριε Βίγκα, γενικά... στην περιοχή βρίσκονται και Έλληνες διασώστες και αντιπροσωπεία από την Ελλάδα. Θέλω να μας πείτε λίγο η αίσθηση που κυριαρχεί στις τάξεις των Τούρκων, στις τάξεις των τουρκικών μέσων μαζικής ενημέρωσης για αυτή την υπεράνθρωπη προσπάθεια των Ελλήνων διασωστών. Ποια είναι? Κοιτάξτε, ήρθαν διασώστες από πάρα πολλές χώρες, αλλά το κλιμάκιο της Ελλάδος συγκινεί πάρα πολύ την τουρκική κοινωνία. Και μάλιστα και η κρατική τηλεόραση, η ΕΡΤ, που έκανε με ένα τραγούδι που χαιρέτησε την τουρκική κοινωνία, έχει συγκινήσει πάρα πολύ την όλη την τουρκική κοινωνία, όχι μόνο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και τον απλό τον Τούρκο. Συνέχεια μας ευχαριστούν, συνέχεια
εκφράζουν την ευθύνη τους, την αγάπη τους και το σεβασμό τους για αυτό που κάνει η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός προς την τουρκική κοινωνία. Αυτό μπορώ να σας το επιβεβαιώσω και εγώ προσωπικά. Και μάλιστα χθες ήταν και η καλλιτέχνη, η οποία, ξέρετε, μία σχέση με την Τουρκία από το 2000 και έχει κάνει και πολλές ταινίες εδώ και η μουσική της είναι πολύ γνωστή. Έκανε μια δήλωση ότι θα ήθελε κάτι να κάνει για τα παιδιά αυτά τώρα που είναι, είτε αυτά που αγνοούνται και αναμένονται να εντοπίσουν. Πολλά παιδιά και πολλοί άνθρωποι είναι στα νοσοκομεία και δεν γνωρίζουν πού είναι και πού βρίσκονται. Οπότε το τοπίο θα ξεκαθαρίσει τουλάχιστον σε 15 μέρες. Μάλιστα. Ήδη άρχισαν από πολλά χαλάσματα να τα εδαφίζουν διότι δεν έχουν ελπίδες πλέον. Παρόλο που κάθε μέρα μέχρι και σήμερα βρήκαν, εντόπισαν αρκετούς ζωντανούς και έχουν διασώσει. Νομίζω από ένα κτίριο βρήκανε 11 άτομα, 12 άτομα και διέσωσαν. Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη δοκιμασία της περιοχής και γενικότερα της ανθρωπότητας. Και μέσα από αυτή την δοκιμασία, ο πολιτισμός της Ελληνικής φαίνεται για μια ακόμη φορά το πόσο ισχυρός και δυνατός είναι στην Τουρκία. Διότι εδώ, όταν πήγα να πάρω βενζίνη και ήμασταν. Κάναμε στη σειρά, ας πούμε, για να πάρουμε βενζίνη. Ερχόταν ο ένας από το ένα αμάξι, ο άλλος από αλλού, να σας κεράσει, να σας προσφέρει μια πογάτσα, να σας προσφέρει κάτι άλλο να φάτε. Και όλοι, ξέρετε, με πολύ εθελοντισμό. Μάλιστα. Στο πανεπιστήμιο κατέβει κάτω, δουλεύουν μέρα νύχτα. Όλοι οι νέοι της Τουρκίας, ο παλμός σου χτυπά εδώ και άφησαν εδώ η περιοχή είναι σχεδόν νεκρά, τα πάντα είναι κλειστά. Τα μαγαζιά, οι καφετέριες, τα πάντα είναι κλειστά, είτε από σεβασμό, είτε επειδή είναι τα κτίρια τους πραγματικά είναι σε αθλία κατάσταση και είναι από άκρος επικίνδυνο. Τι να πούμε, κύριε Βίγκα, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Υπομονή, καλή δύναμη να ευχηθούμε. Καλή δύναμη να ευχηθούμε, να μπει ένα φρένο στο κομμάτι των ανθρώπων και στη λίστα με όλους αυτούς που έχασαν τη ζωή τους. Να μπει ένα φρένο και ένα τέλος και πραγματικά με αισιοδοξία και αναφέρομαι στη νέα γενιά. Να κοιτάξει με αισιοδοξία το επόμενο διάστημα μέσα από αυτή την τραγωδία που βίωσε η περιοχή. Θα σας ευχαριστήσω θερμά. Ακριβώς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ζωντανή σύνδεση αυτή τη στιγμή με τον κύριο Βίγκα. Μιλήσαμε από την περιοχή που αποτέλεσε κατά κάποιο τρόπο και το επίκεντρο της, βρέθηκε στο επίκεντρο της σεισμικής δόνησης.